Να πάμε στον Παναγιώτη Στάθη, διότι, Παναγιώτη, τώρα το ερώτημα είναι αν αυτή η σύγκρουση θα εξελιχθεί σε μία αντιπαράθεση Τσίπρα-Κασελάκη δια αντιπροσώπου. Είναι αυτό ακριβώς εγώ την αίσθηση. Είναι μία σύγκρουση μεταξύ του κυρίου Κασελάκη και του κυρίου Τσίπρα δια αντιπροσώπου. Το ερώτημα λοιπόν είναι αν, εν προκειμένου, ο κύριο Τσίπρα θα μιλήσει. Μίλησε μια φορά πριν από δύο, πριν, εχθές, τη στιγμή που δεν το περίμενε κανεί. Θέλω να θυμίσω κάτι. Το είπε και ο Χρήστος Τσιγουρή προηγουμένω. Τον περασμένο Σεπτέμβρη, στην πρώτη εκλογική αναμέτρηση, ο κ. Κασελάκη είχε χτίσει ένα αφήγημα περί υπονομευτών του Αλέξη Τσίπρα. Πάνω σε αυτό το αφήγημα έδειχνε ότι είναι η υπονομευτή στην ΕΕΦΙ Εκείνη την περίοδο ο Αλέξη Τσίπρα επέλεξε να μην μιλήσει, να μην πει τίποτα επί τη ουσία, με αποτέλεσμα Τελικά στο υποσυνείδητο του κόσμου να περάσει εν πωλή ότι ενδεχομένω αυτά τα πρόσωπα υπονόμευαν τον Αλέξη Τσίπρα, τελικά ο ε, κύριος Κασελάκη σάρρωσε σε εκείνε τι εκλογέ. Mm -hmm. Σε αυτή τη χρονική συγκυρία, εχθέ ο κύριος Κασελάκη, απαντώντα ουσιαστικά σε αυτά που ανέφερε στην επιστολή του ο κύριος Τσίπρα, έρχεται και λέει. Ότι υπάρχουν κάποιοι μέσα στο κόμμα που λειτουργούν περίπου ω υπονομευτέ. Το περιέγραψε, δεν το είπε ευθέω. Εμέσω πλην σαφώ όμω, λέγοντα ότι υπάρχουν άνθρωποι στο κόμμα που βάζουν το εγώ του πάνω από το συλλογικό εμεί και προσπαθούν να μου βάλουν ένα πύχη και να με κοντίνουν ενώπιον των ευρωεκλογών, ποιου υποδεικνύει. Υποδεικνύει αυτού που αύριο ενδεχομένω θα βρεθούν απέναντί του. Αν απέναντί του αύριο το πρωί, Εύα μου βρεθεί η κυρία Γεροβασίλη, θα είναι η κυρία Γεροβασίλη. Εν πολίς υπονομεύτρια του κυρίου Κασελάκη. Η οποία είναι πάρα πολύ κοντά και στον Άμπρα. πρώην πρόεδρο του κόμματο Αλέξη Τσίπρα. Ακριβώ. Κατά συνέπεια, και ο Τσίπρας θα χρεωθεί ότι είναι υπονομευτή του κυρίου Κασελάκη. Εδώ λοιπόν, επειδή ο κύριο Τσίπρα είχε επιλέξει να μην μιλήσει την πρώτη φορά. Και αυτό το πράγμα να εκλειφθεί ουσιαστικά ω στήριξη προ την πλευρά Κασελάκη, νομίζω ότι ο χρόνο, ο τόπο και η συγκυρία δεν ευνοούν τη σιωπή εν προκειμένου για τον Αλέξη Τσίπρα. Mm -hmm. Έχω την εντύπωση λοιπόν ότι είναι κομβικό το τι θα επιλέξει να κάνει τι επόμενε ημέρε, αν δηλαδή θα επιλέξει να μιλήσει. Ξαναλέω, θεωρώ ότι η συγκεκριμένη συγκυρία, η επιλογή mm -hmm. της τη σιωπή, δεν θεωρώ ότι είναι τόσο εύκολη πλέον για τον ιστορικό ηγέτη του ΣΥΡΙΖΑ.